soaking wet right now. Let's fucking go. Let's fucking go. Λοιπόν, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Geeking Out. Στο κανάλι μιλάμε για comics, ταινίες, games και ό,τι άλλο geeky προκύψει. Είμαι ο Κωνσταντίνος. Είμαι η Ελίνα. Και σήμερα θα μιλήσουμε για αυτό που αφήσαμε την προηγούμενη φορά, το Deadpool and Wolverine. Το οποίο το είδαμε και οι δύο. Πήγαμε πρεμιέρα και οι δύο, ο καθένας στη χώρα του. Γιατί μας ανήκουν και οι χώρες, αλλά... Ναι. Και εγώ πήγα και μια δεύτερη φορά. Η Ελίνα θα ξαναπάει, νομίζω. Αν... Ναι. Ήταν να πάω χθες, Τετάρτη, σήμερα είναι Πέμπτη. Αλλά τελικά το ακυρώσαμε και θα το πούμε για την άλλη εβδομάδα. Αλλά είναι στο πρόγραμμα να ξαναπάω σίγουρα. Καλύτερα να σου να το ξεχάσεις και λίγο, ρε παιδί μου, εντάξει. Εντάξει, δεν ξεχνιέται. Ναι. Ναι, δεν ξεχνιέται, όντως. Ήθελα να πω. Να μιλήσουμε λίγο χωρίς spoilers και μετά όλο να πάμε σε spoilers, να το κάνουμε έτσι. Ναι, δεν θα μιλήσουμε πολύ όμως χωρίς spoilers, όχι, γιατί νομίζω όχι. Έχει νόημα η ταινία χωρίς ναι. spoilers. Γιατί... Για τα 10 άτομα του καναλιού που δεν το έχουν δει. Ναι. Του καναλιού, γιατί ξέρω ότι εσείς θα πάτε πρώτοι. Ναι, και εγώ θεωρώ δεδομένο ότι βασικά ήδη από τα comment και από τα σχόλια και αυτά που μας έρχονται βλέπω ότι το έχουν δει οι περισσότεροι. Δεν έχω κάποιον να έχει σχολιάσει ότι α. Περιμένω ή ότι. Κάνε μια παύση να φτιάξω τα ονόματα πάνω που είναι σε άσπρο. Να σου πω κάτι, θα το κάνω και στον αέρα, περίμενα. Τα ονόματα των υπερηρώων μας πάνω είναι σε άσπρα και δεν φαίνονται. Δηλαδή, αντί να λάμπετε... Ορίστε, περίμενα, σας κάνω τη χρώμα. Κόκκινο θα τους κάνουμε. Ορίστε, οι υπερηρώες, ευχαριστούμε πολύ τον Κωνσταντίνο Καραμπλάκη και τον Μοσμόρντε. Και όποιος θέλει να βοηθήσει λίγο παραπάνω μπορεί να έρθει στο Patreon. Και αλλιώς like, subscribe. Θα φανεί ότι όλο αυτό το είχα προγραμματίσει, όχι, ούτε καν, δεν τους είχα βάλει χρώμα. Λοιπόν, το κρατάμε αυτό και πάμε να μιλήσουμε για το Deadpool and Wolverine. Και νομίζω ότι μπορείς να πεις τι γίνεται στην ταινία χωρίς να σποιλάρεις, ή και όχι. Ναι, μωρέ, θα πούμε λίγο την αρχή πρακτικά. Ναι. Η υπόθεση είναι ότι βασικά το μεγαλύτερο spoiler που θα κάνω αυτή τη στιγμή όσο αφορά την μπλοκή, είναι για αν δεν έχετε δει το τι παίζει στη σειρά Loki. Αν δεν έχετε δει το Loki, θα δυσκολευτείτε να ακολουθήσετε το τι ακριβώς συμβαίνει. Ναι, θα τα πούμε, ναι. Θα πούμε λίγο το τι πρέπει να έχεις δει κάποιος. Στην υπόθεση, ναι, και θα το πούμε αυτό στο... Αλλά η υπόθεση έχει να κάνει ότι η γη που είναι ο Deadpool, που είναι η... 10.051, κάτι τέτοιο δεν είναι. Η 10.055, η 10.005, κάτι τέτοιο. Τώρα εντάξει, δεν πολύ σημασία έχει. Ναι, είναι η γη που είναι ο Deadpool και όλο το δικό του universe, τέλος πάντων, ετοιμάζεται να καταστραφεί από το TVA και ο μόνος τρόπος για να το σώσει είναι να βρει έναν Wolverine. Ναι. Και ο λόγος που θα γίνει αυτή η καταστροφή είναι γιατί μας λέει ότι πέθανε ο Wolverine του universe, που είναι ο universe, το Ankerby. Ο universe, λέω. Που είναι ο Wolverine της ταινίας Logan που είχαμε δει. Και από τη στιγμή που πέθανε, θα πεθάνει και το universe. Αυτό. Ψάχνει να βρει το Wolverine και συναντάει διάφορα προβλήματα, ναι, στον δρόμο. Από εκεί και μετά είναι όντως spoiler το τι συμβαίνει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να πούμε κάτι άλλο. Όχι. Πριν πούμε σε spoilers, τι μπορούμε να πούμε, την προτείνουμε... Σε ποιον την προτείνουμε. Είναι περίεργη περίπτωση, μπορώ να πω. Δεν είναι το πιο εύκολο. Όχι. Παιδί μου, θα συμφωνήσω ότι για να την απολαύσει κανείς στο 100% πρέπει να έχει δει πράγματα. Πιστεύω ότι για να την απολαύσει κανείς στο 100% πρέπει όχι μόνο να έχει δει πράγματα, πρέπει να έχει παρακολουθήσει και την επικαιρότητα. Ακριβώς, γιατί γίνονται... του Hollywood και αυτά. Και μόνο την επικαιρότητα
των ταινιών, αλλά και το τι παίζει μεταξύ των ηθοποιών. Ναι, δηλαδή υπάρχουν ατάκες που αναφέρονται στην προσωπική του ζωή και σχέση, που αν δεν το ξέρεις, δεν θα καταλάβεις. Για το 100% έχεις απόλυτο δίκιο. Για ένα μεγάλο ποσοστό, λίγο να παρακολουθείς, σίγουρα περνάς καλά. Πιστεύω ότι φτιάχτηκε με γνώμονα, φαίνεται ότι φτιάχτηκε με πολύ αγάπη, χωρίς πλάκα. Δηλαδή, σε σχέση με το συμφωνείτε, δεν συμφωνείτε, νιώθεις ότι μερικές ταινίες, όπως το Marvel, μπήκαν σε μια μηχανή και βγήκε το σενάριο. Ναι. Ότι είναι στούντιο ταινία. Τώρα, ενώ είναι στούντιο ταινία, νιώθω ότι την προσέξαν αρκετά. Ήταν όντως με πάρα πολύ αγάπη και πολύ μεγάλο σεβασμό προς τις ταινίες της Fox. Να πούμε λίγο κάτι σε αυτό, γιατί κάποιοι μπορεί να μην το ξέρουν, όπως λες, που δεν τα παρακολουθούν στο 100%. Ένα μεγάλο μέρος της ταινίας και ο λόγος που έγινε η ταινία όπως έγινε είναι γιατί πριν από τη δεκαετία του 90, δεν θυμάμαι χρονολογίες τώρα, οπότε θα τα πω λίγο χήμα. Τη δεκαετία του 90 αγόρασαν κάποιες άλλες εταιρείες δικαιώματα για να βγάλουν ταινίες της Marvel. Μπορεί να είναι και πριν το 90. Μην με πέσετε να με φάτε. Δεν ναι, θυμάμαι. Είναι το whatever. Βγήκε το X-Men πρώτο, ναι. Νομίζω ότι είναι πιο πριν, γιατί το Blade ήταν πριν το παλιό. Τέλος πάντων, όπως και να έχει. Αυτές οι εταιρείες, οι δύο μεγάλες εταιρείες που πήρανε, ήταν η Fox. Η Sony. Και η Sony. Ναι. Η Sony είχε ακόμα τα δικαιώματα, όπως ξέρετε, του Spider-Man, τα έχουμε ξαναπεί, τα αφήνουμε λίγο στην άκρη. Ναι. Η Fox είχε τα δικαιώματα των X-Men, των Fantastic Four, του Blade, του Daredevil, της Electra, είχε κόσμο. Ναι, είχε πάρα ναι. πολύ. Και πόσο ακόμα που είχε και δεν έγιναν και δεν είδαμε ποτέ, έτσι. Παίζουν και τέτοια ονόματα. Το X-Men και Fantastic Four τα πιο βασικά. Ναι, αυτά είναι τα δύο μεγάλα. Και γι' αυτό όλες οι ταινίες που έχουν φτιαχτεί από εκεί δεν έχει καμία σχέση με το, με το MCU. Ναι, τώρα ξέρω. Ναι, αυτό που θες να πεις βασικά είναι ότι αποτελειώντας ένα φόρο τιμής. Ναι, εκεί ήθελα να καταλήξω. Ήθελα να πω λίγο την ιστορία το τι έχει γίνει. Ότι το 2000... Πότε έγινε το 20, το 19 η αγορά, το 20, 18, το 19 εκεί, ναι, οκ, okay, ναι. Τέλος πάντων, πριν κάποια χρόνια σχετικά πρόσφατα, αγόρασε η Disney τη Fox, οπότε πλέον τα δικαιώματα όλα αυτά πέφτουν πάλι κάτω από την κατηγορία της Marvel. Και έτσι είχαν το περιθώριο να φέρουν πίσω τους X-Men και τους Fantastic Four, όπως θα δούμε. Και ήταν ένας μεγάλος φόρος τιμής στο ό,τι ταινία είχε κάνει Fox. Δεν το ονόμαζαν τότε Foxverse για κανένα λόγο. Παρόλα αυτά υπήρχαν ταινίες που είχαν ενωθεί. Ναι, ενώσαν τους X με τους παλιούς με τους καινούριους. Η Electra έπαιζε στον Daredevil. Ναι. Υπήρχε δηλαδή ένα connection, αλλά δεν υπήρχε ποτέ όπως το ξέρουμε σήμερα. Ναι. Όπως το έκανε... Το MCU το κάνει για πλάκα πλέον. Μπράβο αυτό, το... Πώς λέγεται το established. Εδραιώθηκε. Μπράβο, όπως το εδραίωσε το MCU. Οπότε 100% αποτελεί φόρο τιμής και τους βάζει και ωραία στο MCU κάποιους τους χαρακτήρες. Όχι όλους, θα δούμε τι θα απομείνει, αλλά ο Deadpool μπαίνει στο MCU, ωραία. Οπότε αποτελεί μια... Εγώ ένιωθα σε πολλά σημεία ότι ήταν μια σειραφή πολλών ότι θέλουμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Θέλουμε να τον βάλουμε στο MCU. Να έχουμε φόρο τιμής. Να βάλουμε τα cameos. Ήταν λίγο μια σαλάτα που βγήκε καλή. Κατάλαβες τι θέλω να πω. Το σαλάτα όχι με την κακή έννοια. Όχι, είναι αυτό που σχολιάσαμε και οι δύο όταν βγήκαμε από την ταινία, ότι για κάποιον που έχει παρακολουθήσει και έχει κυρίως μεγαλώσει με αυτές τις ταινίες, η ταινία θα του φανεί υπέροχη. Δηλαδή θα είναι πραγματικά, ήταν πραγματικά πολύ ωραία εμπειρία. Για κάποιον που δεν έχει αυτά τα reference καθόλου μα καθόλου, μπορεί να πει ότι... Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Ναι. Γιατί. Ναι. Οπότε... και να πιάσει μόνο το main story. Ναι.
Λοιπόν, πάντως, επειδή αυτό εκεί που θα καταλήξουμε είναι ότι σίγουρα αυτά που σου υπόσχεται στα δίνει. Είναι φαν, mm-hmm. έχει ωραία δράση. Ναι. Είναι ένα Multiverse of Madness που δεν είδατε ποτέ, κάπως. Έχει, καλά, το πιο βασικό, ότι νομίζω ότι χιουμοριστικά μπορεί να είναι και πιο αστεία από τις τρεις. Το συζητάμε, ναι. Το συζητάμε. Ναι, 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 ναι. Ξέρεις τι, ίσως από τη δεύτερη σίγουρα. Ναι, από την πρώτη το κι εγώ είμαι λίγο, δεν ξέρω. Από την πρώτη νομίζω ότι είναι καλύτερη, αλλά η διαφορά είναι ότι στην πρώτη δεν το περιμέναμε. Ήταν της έκπληξης, ναι. Το έχει ήταν το... της έκπληξης, ναι. Δεν νομίζω ότι είναι το ίδιο. Ναι. Δηλαδή τα πόσα τυράκια χρησιμοποιεί για να σε κάνει να γελάσεις, ρε παιδί μου, είναι απίστευτο. Ναι. Πριν κλείσουμε τα non-spoiler, να πω, γενικά πάει τρένο η ταινία και εμπορικά, οπότε αρέσει στον κόσμο. Δεν είναι... Δεν νομίζω ότι θα βγεις και θα πεις ότι είναι το Logan, που ήτανε... Κάλυπτε και το καλλιτεχνικό πολύ, το Logan. Δεν έδωσε ποτέ όμως τον Deadpool. Όχι. Σαν franchise. Δεν μου το υποσχέθηκε ποτέ. Και σαν ναι. Trailer δεν υποσχέθηκε ποτέ τίποτα. Όχι. Αυτό ότι, ρε παιδί μου, μην νομίζεις ότι θα πας και θα δεις το σωτήρα του MCU σαν ταινία ή ό,τι καλύτερο έχει βγάλει Marvel. Μισό λεπτό. Ενώ ότι... κοίταξε να δεις. Εδώ τώρα ο Deadpool θα διαφωνούσε μαζί σου. Ναι, ο Marvel Jesus. Γιατί είναι ο Marvel Jesus. Πώς θέλω να το πω, ρε παιδί μου, ότι είναι πολύ, ένα καλό βήμα, αλλά μην νομίζω ότι θα είναι κανένα επαναστατικό, ρε παιδάκι. Αυτό θέλω να πω. Όχι. Κοίτα να δει. Ίσως ήταν επαναστατικό αν δεν είχαμε δει κάτι του μεγέθους του Endgame, ας πούμε, που ήταν όλοι κυριολεκτικά εκεί. Ναι. Ίσως το δούμε στο Secret Wars αργότερα, αλλά ήταν αυτό που έπρεπε να είναι για μένα. Όχι, συμφωνώ 100%. Θέλω να πω ότι από άποψη πλοκής και θα τα πούμε μετά, δεν είναι κάτι το βαθύ. Σε καμία περίπτωση. Ενώ ότι έχουμε αλλά, δει... Όπως είπαμε, δεν νομίζω ότι πειράζει κανέναν. Όχι, όχι. Αυτό, ότι ας πούμε στο Winter Soldier είχε πολύ πιο ενδιαφέρουσα πλοκή. Εδώ πέρα απολαμβάνεις το ταξίδι, αλλά mm-hmm. σκεφτόμενος και το... Okay, η πλοκή δεν είναι τίποτα. Δηλαδή... Δεν όχι, είναι... η πλοκή τη γράφει σε πέντε γραμμές σχεδόν είναι ανύπαρκτη. Δηλαδή, αυτό δεν το λέμε κακό. Όχι, όχι, όχι. Ναι, 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 ναι. Ενώ μου έκανε εντύπωση το πόσο δεν με πείραξε, ενώ βγήκα και είπα, παιδιά, εντάξει, απλά πήγαν από εκεί, 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 εκεί να βρουν αυτό και απλά απόλαυσα το ταξίδι, αυτό. Ναι. Οκ. Okay. Οπότε, σίγουρα, για μένα πήγαινε, αν δεν σας άρεσε τα Deadpool 1-2, σίγουρα, πολύ φαν, θα περάσετε τέλεια, δεν βαριέσαι, ο ρυθμός είναι πολύ καλός. Δηλαδή, το Eternals. Ναι. Θα πρέπει να κοιτάξει μαθήματα ρυθμού εδώ πέρα, γιατί δεν παλευότανε. Το Eternals είχε πολλά προβλήματα. Ναι, ναι. Εδώ πέρα ήταν όλα, έγινε σειρά... ήταν η επίβλεψη, φαινόταν ότι το πρόσεξανε πάρα πολύ. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε στα spoilers τώρα. Οπότε φύγετε αν δεν το έχετε δει τα από εδώ και πέρα. Ναι, κρίμα είναι. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε κάπως αλλιώς. Ναι. Θέλεις να πούμε στα παιδιά πριν βγει η ταινία, μία μέρα πριν, ο Κωνσταντίνος μου στείλε ένα μήνυμα. Α, ναι. Θες να πούμε για αυτό το μήνυμα. Στο μήνυμα έλεγα στην Ελίνα να μαντέψει πέντε άτομα τα οποία θα εμφανιστούν στην ταινία. Έτσι, ναι. Σαν κάμεως, επειδή ξέραμε ότι θα παίξουν πολλά. Και θέλαμε λίγο να δούμε πού θα πέσουμε μέσα. Ναι. Οπότε να σας πούμε, να μας πείτε κι εσείς τι περιμένατε. Ποιους περιμένατε. Ειλικρινά. Ποιος μην είναι μέσα. Ειλικρινά. Εγώ είχα φάει spoiler ότι θα είναι η Ηλέκτρα και δεν στο είπα. Για την Ηλέκτρα είχες φάει spoiler. Την Ηλέκτρα, λοιπόν. Εγώ είχα πει, τα άτομα που είχα πει ήταν Ηλέκτρα, ναι. Daredevil. Αν και δεν πίστευα ότι θα φέρουν τον Άφλεκ, απλά είχα μια μικρή ελπίδα. Δύσκολο, δύσκολο. Την Storm από τους X-Men. Θα μπορούσε να γίνει αυτό, ναι. Κάποιον από τους Fantastic Four. Δεν ήξερα ποιον, αλλά ήταν κάποιος, το θεωρούσα δεδομένο. Και τον Loki. Ναι. Αυτούς είχα πει τους πέντε. Πέτυχες την Ηλέκτρα και κάποιον από τους Fantastic Four. Ναι. Και ο Κωνσταντίνος είπε Ηλέκτρα, Μαγνήτο, Τζιν, Χαλκ
και Loki. Τώρα, το Hulk θα το μετράμε το Hulk. Και το μετράμε το Hulk, συμφωνώ, τον πέτυχες. Όλα αυτά που πήγε ο Deadpool να βρει κάποιον Wolverine ήταν όλα αναφορές σε κόμικ. Ναι. Ακόμα και που έκανε έτσι τα νύχια ο Wolverine και ήταν η αντανάκλαση του. Τα έχεις δει όλα. Ναι. Ακόμα που ήταν κοντός. Και ακόμα και ο Cavill που ήταν, υπάρχει ο ίδιος Wolverine έτσι. Ναι, το ξέρω. Φοβερά references. Και πολύ χάρηκα με όλα. Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ με όλα. Με την Ηλέκτρα που λες, για να ξεκινήσω λίγο από εκεί. Την Ηλέκτρα τη θεωρούσα δεδομένη. Ναι. Γι' αυτό για μένα δεν θα ήταν spoiler το να είναι εκεί. Γιατί αρχικά την είχαν πάρει από πίσω δημοσιογράφοι και τη ρώταγαν κάθε τρεις και λίγο. Θα βάλεις ξανά τη στολή. Μάθαμε ότι έβαλες ξανά τη στολή. Δηλαδή είχαν κάνει ακριβώς το ίδιο αισθάνθηκα που κάνανε στον Garfield για το Spider-Man. Ναι. Δηλαδή την πήγαιναν πάρα πολύ από πίσω. Δηλαδή, θα χαλαρώσουμε λίγο. Κρύψανε πολλά παρόλα αυτά. Δηλαδή το Johnny Storm, το Gambit, το Blade, όλα αυτά δεν τα είχαμε υποψιαστεί. Ναι. Το Blade, όταν τον είδα, ήμουν σε φάση. Μα καλά, και οι δύο, γιατί τον βάλαμε. Καλά, δεν ξέρω. Φανταζόμενο ηθοποιός δεν θα θέλει να παίξει. Όχι, εγώ δεν ξέρω γιατί. Το περίμενε. Δηλαδή, το περίμενα. Όταν τον είδα, δεν ξαφνιάστηκα με την έννοια. Ω, καλά που τον βρήκαν αυτόν. Ήμουν σε φάση. Πω, καλά, πόσο χαζί είμαι που δεν το σκέφτηκα. Είχε και μια αναφορά που λέει. Ήταν και ο Daredevil, πέθανε κάτι τέτοιο. Και λέει, I'm sorry. Και λέει, τη χωρίσει, λέει και επειδή καλά. Ήταν το διαζύγιο, ναι. Το διαζύγιο, ναι. Και αυτό το πιάσα πιο μετά, ας πούμε. Ναι. Όχι, κοίταξε. Εκείνη την ώρα αναφέρουν και τη Storm. Ναι, αναφέρονται πολύ ο τιμωρός. Ναι. Είναι, η μπαζούκα είναι του Punisher. Και λέει, ποιον από τους πέντε. Εντάξει, εγώ μετρούσα και μετρούσα τέσσερις. Πώς είναι ο πέντε. Είναι δύο παλιοί. Δύο παλιοί, ναι. Είναι ο καινούριος. Και άλλος ένας είναι. Πέντε. Θέλω να ας μας γράψει κάποιος ποιος είναι ο πέμπτος Punisher, ρε παιδιά. Ποιοι είναι. Πρέπει να το δω. Μπορεί να υπάρχει κάποιος πολύ παλιός έτσι επίσης που δεν μην το σκεφτόμαστε. Ναι, ναι, εντάξει, δεν είναι και το φόρτε μας ο Punisher. Ναι. Κοίτα, λοιπόν, τα cameos και τις 6-23 ήρθανε για λίγο, κάνανε. Ήταν συμπλοκή μέσα αρκετά. Εντάξει, πέρα από το ότι πήγαινε ο Logan, ο Deadpool να βρει τους Logan, προφανώς θέλανε και τους βάλανε εκεί. Θα μπορούσε να πάει κατευθείαν στον. Ήταν πολύ ωραίο. Ήταν fan service, αλλά δούλευε και για την πλοκή, εντάξει. Να πω, η αλήθεια είναι ότι το πιο ωραίο πράγμα εκείνη τη στιγμή ήταν ο Cavill. Ναι, εντάξει. The Cavill Ring. The legends are true. The legends are true. Θα σου φερθούμε πολύ καλύτερα από αυτούς απέναντι. Ναι, ναι, ναι. Να το πούμε αυτό. Οι μπηχτές που πέταγε στην DC ήταν απίστευτες. Ναι, και του Batman. Μπορεί να στρίψει το λαιμό του, λέει με τη στολή. Είσαι Λίσσα Batman, μπορείς να στρίψει το λαιμό σου. Και ο Gambit ήταν πολύ ωραίος. Γιατί, δεν ξέρω, είχε πολύ πλάκα ό,τι έλεγε. Το Gambit πέθανε στα γέλια με ναι. Το πώς μίλαγε. Ναι, ρε, ναι. Δεν νομίζω ότι αν έβγαινε έτσι Gambit ταινία το 2024 δεν θα ήταν καλή, αλλά για το 3. Όχι, όχι, όχι. Δεν θα μπορούσε να την παρακολουθήσεις αρχικά. Ναι. Εν τω μεταξύ, ήμουν μια παρέα που δεν ήξερε την ιστορία με το Day 2. Και να το εξηγήσω. Όπως δεν ήξεραν και την Ηλέκτρα, και έπρεπε εγώ μέσα στο σινεμά εκείνη την ώρα να εξηγώ ποιος είναι ποιος και τι γίνεται και γιατί είναι αυτό το reference. Πω. Εντάξει. Ναι, αναρωτιέμαι πώς τα ξέρανε. Οπότε έχουμε τα κάμερες που δουλεύανε. Mm-hmm. Μια χαρά. Και 6-23 ήταν ωραία. Και ο Hogan, ωραία. Ευχάριστο. Που πήγε στο 2018, ήταν νομίζω η εποχή που είχαν γίνει snapped. Όχι, πιο πριν ήταν. Ναι. Πιο πριν το snap. Ναι, πιο πριν. Και λοιπόν, υπήρχε. Δεν ήταν απλά ο Deadpool να κάνει βόλτες με τον Wolverine. Είχαν και οι δύο ένα arc το οποίο θέλανε και οι δύο να μετράνε. Αυτό είναι όλο το point της ταινίας. Mm-hmm. Ότι πάντα ήθελε να κάνει κάτι σοβαρό, ρε παιδί μου, ο Wade. Και ο Logan, ο οποίος είχε κάνει βλακίες στον κόσμο του και ήθελε πάλι να βρει μια εξηλαίωση, ναι. Και μέσω του ταξιδιού του τη βρίσκουνε.
Θεωρείς ότι έδωσαν λίγο παραπάνω χώρο στο Wolverine? Από τον Deadpool? Ναι. Σίγουρα ο Deadpool μιλούσε πολύ περισσότερο. Αλλά okay, είναι ο Deadpool. Δηλαδή, σε μερικές φάσεις ήταν εκεί ο Hugh Jackman και στεκότανε χωρίς να μιλάει απαραίτητα. Ναι. Πήχε εκεί στο που βρίσκουν τον Gambit και τον Blade, που έπινε και ο άλλος μιλούσε αστίστολα. Ναι, τώρα, όσον καλά, αφορά, ναι, δεν κάνει κάτι άλλο. Ναι. Όσον αφορά την όμως ότι έδωσαν περισσότερο στον... Εντάξει, προσπαθώ να το σκέφτομαι σαν 50-50. Ναι. Έτσι κι αλλιώς Deadpool και Wolverine λέγεται. Αν είναι 55-45 δεν πειράζει. Κλάει, εντάξει. Αλλά είναι αγαπημένος χαρακτήρας, όσο και ο Deadpool. Ίσως και περισσότερο γιατί τον ξέρουμε πολλά χρόνια. Ναι. Οπότε δεν με πείραξε. Σεβαστήκανε και τον Logan. Σωστά. Δεν το είπα σαν παράπονο. Α, okay. Σαν παρατήρηση το είπα. Ναι. Όχι, δεν με πείραξε. Του δώσα. Είναι και οι δύο εξίσου αγαπητοί. Μου είναι αδιάφορο το αν κάποιος θα παίρνει παραπάνω χρόνο στην οθόνη. Του δώσανε. Δεν μάθαμε τι ακριβώς έγινε. Εμένα αυτό είναι που με χάλασε. Ναι, αυτά ήταν αρνητικά σε μένα της ταινίας. Τι έγινε στον κόσμο του πια? Τι έγινε? Και εν μεταξύ, όπως το περιγράφει. Συγγνώμη, αλλά είναι και λίγο βλακίες. Δηλαδή, ναι, δεν έδωσε και πολύ σημασία, ας πω. Το ότι πήγανε να σκοτώσουν, πήγανε και σκότωσαν τους X-Men και ο Logan ήταν κάπου αλλού και γι' αυτό το λόγο, γιατί αν βρίζε παιδιά έναν τρόπο να σκοτώσει όλους τους X-Men, συγγνώμη, ξέρω ότι ο Wolverine είναι πολύ δυνατός, αλλά δεν μπορούσε να είχε κάνει και τίποτα. Ναι. Εγώ έτσι το βλέπω. Δεν γίνεται να μου λες ότι μπόρεσαν και τους σκότωσαν όλους. Καταλαβαίνω γιατί να σε πονάει ότι εσύ δεν ήσουν εκεί και τα λοιπά. Αλλά όχι το ότι κατέστρεψε τον κόσμο του που τον κατηγορούσαν όλοι. Ναι, δεν ότι αυτό φταίει που κατέστρεψε τον κόσμο. Δεν ξεκαθαρίστηκε. Επίσης, δεν μου ήταν... Είχε αρκετά... Επειδή μου έπρεπε να αποδεχθείς αρκετά πράγματα. Το ότι το Anchor Being μας έρχεται πρώτη φορά στη ταινία Deadpool είναι λίγο κουλό. Okay. Ναι, απ' την άλλη όμως δεν έχουμε δει ποτέ κάποιον κόσμο με κάποιον σημαντικό μέσα. Σου λέει ότι μπορεί να υπάρχει και να μην σε νοιάζει, για να σου το πω. Δεν... Okay. Δεν απλά μου έκανε εντύπωση που το άκουσα εκεί πρώτη φορά. Τίποτα. Ναι, φαντάζομαι ότι το βάλανε κάτω από τύπου Nexus Being, ας πούμε, παράλληλα. Ναι. Ότι θα είναι κάτι έτσι καινούριο. Μετά, ας πούμε, κάτι λεπτομέρειο στήλω ότι μπορεί το Sling Ring όντως να μεταφέρει από τον Nexus στο... Αυτό είναι πάρα πολύ περίεργο, αν θα το κρατήσουν. Όχι, από το πώς το λένε, το... Από το Void. The Void έξω. Ναι. Από ό,τι φαίνεται μπορεί. Δεν μόνο αυτό. Θύμισέ μου. Στο Multiverse of Madness μεταφέρονταν με το δαχτυλίδι και σε άλλα σύμπαντα ή μόνο στο χώρο χρόνο? Μόνο στο χρόνο, στο χώρο μάλλον. Μόνο στο χώρο, γιατί σε άλλα σύμπαντα μεταφερόντουσαν με την... Μπράβο, με την Αμέρικα... Ναι. Ορίστε. Δηλαδή, εγώ περίμενα να δούμε μια Αμέρικα... Θα τέριαζε. Κάπως, ναι. Θα τέριαζε η Τσάβες. Βέβαια την έχουν ξεχάσει λίγο κι αυτήν. Ναι, γενικά φαίνεται ότι... Και υπήρχε και το σχόλιο στην ταινία. Η φάση με το Multiverse δεν πολύ δουλεύει. Ναι, εκεί ήμασταν. Και μου έκανε εντύπωση το σχόλιο. Ήτανε όντως... Ήτανε και ο Nicepool που λέει «I liked everything since Endgame». Ναι, προφανώς... είναι σχόλιο τελείως του ίδιου του Ryan Reynolds για την κατάσταση. Εγώ θεώρησα, βέβαια μου αναιρέθηκε πολύ γρήγορα αυτό, ότι ψιλοτελειώσαμε με το πολυσύμπαν. Δεν ξέρω, δεν ξεκαθαρίστηκε, ναι. Αλλά απ' την άλλη έχουμε και ένα Secret Wars να μας περιμένει. Και έχεις και το Robert Downey να είναι λογικά variant, τώρα δεν ξέρω. Ναι, και μια ταινία Fantastic Four που σίγουρα δεν παίρνει μέρος στον κόσμο μας. Ναι. Οπότε δεν ξέρω αν θα το... Το μόνο που σκέφτομαι είναι ότι δεν θα ξανακάνουν ταινίες τύπου Multiverse μέχρι να έρθει η ταινία του Secret War, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή το Doomsday μπορεί να είναι όντως ότι ο Doom το έσκασε από το δικό του σύμπαν και ήρθε στη Γη 616
και γίνεται πάλι κάτι εκεί. Και στην επόμενη είναι που τους φέρνουμε πάλι όλους από παντού για να πολεμήσουν. Κάπως έτσι, χοντρικά όμως πολύ. Ναι. Δεν ξέρω βασικά θα το θεωρώ πάνε. Ότι δεν ξέρω θα το πάνε. Ίσως το Doomsday κλείσει με τύπο όπως ξεκινάει το Secret Wars, που πάνε όλοι σε ένα καινούριο πολυσύμπαν που δεν θυμάμαι τώρα το όνομα. Στο Battle World. Και... Μπράβο, το Battle World. Ωραία. Ναι. Ναι, επειδή θα ξεφύγουμε από τον Deadpool τώρα, θα το συζητήσουμε. Ναι. Το στη Specula εδώ θα πέσει πολύ. Οπότε δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε. Ήταν ένα σχόλιο σίγουρα του Ryan Reynolds. Mm-hmm. Να πω, η Cassandra Nova σου δούλεψε σαν κακός. Ήτανε... Όλο αυτό με τα χέρια ήταν πολύ καλό. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Μ' άρεσε πάρα πολύ και μ' άρεσε το γραφικό. Mm. Ήτανε πάρα πολύ καλό σαν γραφικό. Πολύ καλό, πολύ καλό. Δεν μου δούλεψε, μου φάνηκε πολύ βασική. Ναι, ήτανε. Επίσης, είπε πολλές φορές, ρε παιδί μου, ότι έχουν έρθει διάφοροι και τα λοιπά, δεν έχει έρθει ένας Wolverine. Πώς δεν έχει τύχει να έρθει μία άλλη Cassandra επίσης. Ναι. Είναι... Όλα αυτά ήταν διάφορα, αλλά είναι αυτό που λέγαμε πάλι στην πλοκή, ότι δεν τα σκέφτεσαι. Όχι, δεν πήρα... Ρε, έχει ανοίξει το multiverse και γίνεται χαμός. Τώρα, αυτή είναι άλλη συζήτηση, αλλά ήταν λογικό κάποια στιγμή, όπως και στα κόμικ, να γίνει αυτό. Δεν ξέρω πώς ξεφεύγεις. Τέλος πάντων, οι απορίες αυτές είναι όντως σωστές δικές σου. Ότι μετά είχαν τη μηχανή και θέλει να καταστρέψει όλα τα σύμπαντα και να μείνει μόνο το Void. Εντάξει, προφανώς δεν μπορούν να πάνε ενάντια στην Cassandra αυτοί οι δύο, ή τους έχει για πλάκα. Οπότε επίσης, πάλι θα βγάζει λογική, γιατί πώς τον λέγανε μωρέ το τέρας του Void? Τον Alioth. Μπράβο, Alioth. Γιατί δεν την τρώει εκείνη, ας πούμε, και όλους τους υπόλοιπους που είναι εκεί πέρα, που λέει πληρώνουμε νίκη? Ναι, δεν ξέρω γιατί εκείνη δεν την τρώει. Τον ελέγχει, μάλλον έχει τις δυνάμεις. Δεν ξέρω. Εντάξει, okay. Πάντως είδαμε τον Paul Rudd να γερνάει, όπως ναι. Είπε και ο Deadpool. Τέλειο, τέλειο, τέλειο. Πολλοί επέστρεψαν και από τους παλιούς κακούς X-Men, ήταν ο Pyro, ο Azrael εκεί. Ναι, 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 ναι. Είχε πράγμα. Τι να πρωτοποιήσω. Ήθελα να σε ρωτήσω εγώ κάτι άλλο, ναι. Τώρα. Πώς σου φάνηκε το ότι φέρανε τον Storm? Τον Johnny Storm, ναι. Τον Johnny Storm. Εντάξει, ο Wolverine λέω, ο Deadpool μου την έφερε γιατί επειδή είχε πιστέψει και αυτός ότι είναι ο Captain America, το είχα πιστέψει κι εγώ. Πώς, αλήθεια, μου το είπανε πάρα πολύ. Ρε. Πάρα πολύ, μου λένε ότι έπεσε και λέω, ρε παιδιά, πώς πες αρχικά, ακριβώς πριν τον δείξει, σκάει ένα μαξάκι με το σήμα των Fantastic Four πάνω. Και με το που το βλέπω, ναι. Γυρνάει και Fantastic Four, θα δούμε Fantastic Four τώρα. Και αμέσως μετά βλέπουμε τον Chris Evans. Η αλήθεια είναι ότι... Ο οποίος ήταν και σαν σελφίδα, έτσι. Ναι. Είχε και τον μπλε από κάτω. Ρε, κοίτα και να δεις. Είδα το αμαξιά και το Fantastic Four και βλέπω το τέτοιον και το σκέφτηκα ότι θα είναι ο Johnny Storm. Και λέει ο Deadpool είχε πιστέψει ότι είναι ο Captain America. Και λέει, he's gonna say it. Και λέω, οκ, okay, ο Deadpool για να το ξέρει λογικά. Αλλά είναι ένας από εμάς τελικά. Δηλαδή, μου την έφερε. Έκανε πολύ ωραίο. Τέτοιο, στο... Τέλος πάντων, κατάλαβες, θέλω να πω, σε πίθη ναι, ότι ναι, δεν ναι, είναι. Ναι, ναι. Όχι, πολύ, πολύ ευχάριστη έκπληξη. Πολύ ευχάριστη έκπληξη. Και μόλις έριξε φωτιά στον Πάιρο, λέω ότι καλά, εντάξει, τη γαμάτο. Ναι. Αφού δεν έχει νόημα. Εγώ θα σου πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ η τελευταία σκηνή που μας δείχνει ότι όντως αυτός έβριζε. Ναι, τέλειο, τέλειο. Ήταν απίστευτο το comeback εκεί πέρα. Ήθελα να πω, επειδή λέγαμε για την πλοκή και την Cassandra, ήταν ωραίο ότι όλα αυτά γινόντουσαν σε ένα division του TVA από έναν τύπο που δεν το ξέραν, ναι. Οι άλλοι. Εντάξει, οκ, okay, το κρύψατε καλά. Ωραίο. Δεν ήταν το TVA. Ναι. Ακριβώς, ναι. Αυτό ήταν ωραίο. Πιστεύεις ότι αυτό που είδαμε με τον Deadpool και τον Thor θα γίνει? Έβγαλε ο Ryan Reynolds σήμερα ένα post και έλεγε «Εγώ ξέρω τι έγινε». Ναι, δεν μπορώ να το ξεχάσω. Νομίζω θα ξανααναφερθεί, αλλά δεν θα μάθουμε σύντομα. Δεν θα μάθουμε. Δεν ξέρω.
Γιατί είπε ότι είναι από το μέλλον. Ναι, από ένα μέλλον. Από... Ναι. Δεν ξέρω. Είναι λίγο κουλό. Θα δούμε. Ευχαριστή, φαντάστηκα εκεί. Είναι πάρα πολύ κουλό αυτό που φαντάστηκα. Η σκηνή δεν σου θύμισε όταν ο Θόρ ήταν πάνω από το πτώμα του Λόκη στον ναι, Dark World. Από εκεί πιστεύω πήρανε το Θόρ. Θέλω κι εγώ να πιστεύω ότι από εκεί τον πήραν και δεν τον φέραν τον άνθρωπο και τον πάνε έξω για 3 δευτερόλεπτα. Τον πήραν από εκεί. Να πω κάποια άλλα ενδιαφέροντα που διάβασα. Έλεγε κάποιος και το ασπάζομαι πολύ ότι ο Hugh Jackman είχε αποδείξει ότι είναι ο τέλειος Logan και σε αυτή την ταινία απέδειξε ότι είναι ο τέλειος Wolverine. Και λέω πολύ καλό. Μ' άρεσε πολύ που έκανε, θυμάσαι που παλεύανε και έκανε το crawl αυτό που σε σύρθηκε. Ναι. Γρήγορα. Τέλειο. Να πω ότι περίμενα σε όλη την ταινία να βάλει τη μάσκα του. Εγώ περίμενα σε όλη την ταινία να βγάλει την μπλούζα του, αλλά εντάξει. Εντάξει, τίμιο, το δίνω. Όσο μάλλον να βγάλει την μπλούζα του φορώντας τη μάσκα. Πω! Καλά, εκεί ήταν υπέροχο. Εκεί κάλυπτε όλο το κοινό. Τελείωσε. Ναι. Deadpool Core βάλανε μέσα. Ξέρεις τι με ενόχλησε πάρα πολύ. Σα χλαμάρα να το πω, αλλά ήταν αστείο. Ενώ ότι κατάλαβες, ήρθε ο Peter Pool και απλά το ξεχά. Okay. Ξέρεις τι με ενόχλησε πάρα πολύ. Ότι γινόταν της κακομοίρας και η στολή του Deadpool δεν σκιζόταν. Α, και εμένα. ναι, αυτό έλεγα στην Ελίνα. Δεν πάθαινε τίποτα η στολή του Deadpool. Παιδιά, πήρα πόσα μηνύματα από τον Κωνσταντίνο να γκρινιάζει γιατί η στολή του δεν είχε σκιστεί. Τα παίρνω όλα πίσω γιατί διάβασα Deadpool στο ενδιάμεσο και η στολή του φτιάχνεται στο επόμενο πάνελ, ξέρω εγώ. Μα το είπαμε! Ναι. Οπότε δεν πειράζει. Οι variants του Deadpool ήταν πολύ, πολύ αστείοι. Λίγο ηλίθιο το ότι ήρθανε για την τέλεια σκηνή. Ήτανε ένας και ένας διαλεγμένοι, ναι. Να πούμε αυτό. Μάθιου Μακόναχη, η Blake Lively. Το παιδί τους, ο... Αχ, ποιος έκανε το κεφάλι. Holland, το Tom Holland, ο ξάδελφος παίζει έναν. Ο αδερφός. Ο αδερφός, ναι. Το κεφάλι δεν ξέρω ποιος το έκανε. Είχε φοβερή μουσική. Το καλύτερο opening που έχω δει στην ταινία. Εντάξει, ίσως υπερβάλλω, αλλά είναι σίγουρα από τα καλύτερα. Πολύ φαν. Ανυπομονούσα να πάω δεύτερη φορά για να δω τον NSYNC, τον Bye Bye, να το χορεύει ο Deadpool πάλι. Και να πλακώνει στο ξύλο με το σκελετό του Logan κάποιους, του TVA. Τι άλλο ρε εσύ, το έχουμε... Εντάξει, αυτό που είπα και σκηνοθετικά δεν είναι κανένα αριστούργημα. Δεν είδαμε καμιά μάχη που θα μου μείνει τόσο πολύ. Όχι. Klein Mind, okay. Δεν σχολιάσαμε αυτό που κάτι μπορεί να πολύ να παρατηρήσατε γιατί έκανε μπαμ. Το γιατί ο Wolverine στην τελευταία μάχη ήταν CGI. Πολύ CGI ήταν, ναι. Και ήταν και κακό CGI. Μάλλον δεν μπορούσε ο άνθρωπος να πηδάει εδώ πέρα, δόθηκε τόσο πολύ. Ξέρεις τι, το πείδημα δεν φάνηκε άσχημο, φάνηκε στο τέλος. Με το που βγαίνουν από το... Ναι, φάνηκε πάρα πολύ εκεί. Δεν κατάλαβα το γιατί δεν τον αλλάξανε. Γιατί απλά καθόταν ένα CGI έτσι. Ναι. Δηλαδή το έβλεπες ότι είναι CGI. Ήταν κακό αυτό, συμφωνώ. Ναι. Δεν μπορώ να βρω ποιος έκανε το κεφάλι, αλλά θα το βρω και θα αφήσω στα comment. Πες τίποτα άλλο πριν κλείσουμε γιατί γράφουμε μισή ώρα σχεδόν. Δεν νομίζω ότι έχω να πω κάτι άλλο. Μπορούμε να το συζητήσουμε ίσως και λίγο πιο μετά που θα έχει γίνει... Ακόμα πιο τέτοιο, σε ένα live ή κάτι, γιατί νομίζω ότι έχει πολλή συζήτηση. Και θα θέλαμε να ακούσουμε και τη γνώμη σας. Εγώ θα πω κλείνοντας ότι επειδή γέλασα πάρα πάρα πολύ και πέρασα απίστευτα καλά, είναι σαν να λέει ο Σκορτσέζη ότι είναι τα Marvel Movies Luna Park και να το πει ο Ρένιος και λέει, ξέρεις τι, θα το κάνουμε ακόμα πιο πολύ Luna Park τώρα. Ναι. Τώρα θα δεις. Και είπες κάτι πολύ καλό, Ελίνα, και το είπε, η Ελίνα έχει δίκιο, ότι είναι μια ταινία του 8-8,5, που σε 10 χρόνια μπορεί να είναι το 7-7,5. Ναι. Γιατί είναι πάρα πολύ επίκαιρη. Τώρα, αυτή η ταινία να τη δει ένα παιδί σε 20 χρόνια, θα σου πει. Πρέπει να έχω ζήσει κάποια πράγματα. Είδα ένα TikTok θες προχθές, δεν ξέρω αν το έστειλα. Το οποίο το βρήκα υπέροχο. Λέει κάποιος, είναι δύο και μιλάνε, και λέει ο ένας στον άλλο, λέει, τι πρέπει να έχω δει για να δω το Deadpool το 3 και να το ευχαριστηθώ όλες το 100%. Και του κάνει όλες τις ταινίες.
Και λέει, α, όλο το MCU. Όχι, όλες τις ταινίες. Τι εννοείς, ό,τι ταινία έχει βγάλει Marvel? Όχι, όλες τις ταινίες. Και επιμένει, ρε παιδί μου. Και ο άλλος του λέει, δεν σε καταλαβαίνω, του λέει, τι εννοείς. Του λέει, κοίταξε να δεις, του λέει. Γίνονται μέχρι και reference το The Great Showman που έπαιξε κάποια στιγμή. Και στο Music Man. Ούτε καν στο Greatest Showman, το Music Man. Υπάρχει... Όχι, και στο Greatest Showman. Όχι, και στο Greatest Showman. Και υπάρχει ένας variant του Deadpool που είναι Greatest Showman. Ναι. Υπάρχει ναι. μια τάκα για το Music Man που λέει, ναι. λέει πες αλλιώς θα βάλω τον τον Wolverine να τραγουδήσει χωρίς να έχει προθερμάνει τη φωνή του πρώτου άκου, του δεύτερου άκου. Αυτά είναι πολύ, πολύ αστεία, ρε φίλε. Αυτό και ήταν ακριβώς αυτό, δηλαδή όλες τις ταινίες, δηλαδή πρέπει να έχεις τρελά. Πρέπει να είσαι. Εγώ θεωρώ ότι ούτε εγώ και εσύ πιάσαμε τα πάντα. Σίγουρα όχι, κάτι μπορεί να μας ξέφυγε. Και εγώ θέλω να τα πιάσω τα πάντα, οπότε γι' αυτό και δεύτερη και τρίτη φορά είναι. Εγώ. Κοίτα, μέχρι στιγμής, εκτός από ηθοποιούς που ήταν πίσω από τις μάσκες που δεν κατάλαβα, δεν νομίζω ότι βρήκα κάτι το οποίο δεν έπιασα. Αλλά όταν το ξαναδώ, μπορώ να πω, α, αυτό δεν το είχα πιάσει την πρώτη φορά. Με το Will Smith είναι αδάκα το κατάλαβες. Get my country out of your fucking mouth, που λέει. Α, ναι. Εγώ δεν ναι, το κατάλαβα ότι ήταν, αλλά ήταν. Ναι. Αυτό το έπιασα. Ναι. Γενικά έχω δει κάποια που λένε έχεις πιάσει αυτό, έχεις πιάσει αυτό. Μέχρι στιγμής τα έχω πιάσει. Αλλά σίγουρα θα υπάρχουν και άλλα που όταν βγήκε σε... και έχεις σε streaming υπηρεσία. Το ξαναδούμε. Σίγουρα θα το δούμε. Και θα μπορείς να το σταματήσεις και όλα να το συζητήσεις και να πάει διαφορετικά. Ωραία. Νομίζω ότι είμαστε πολύ κομπλέ με πάνω από μισά ωράκι. Mm-hmm. Τέλεια. Γράψτε μας που σας φάνηκε στα σχόλια. Like, subscribe. Θα έχουμε και περισσότερα βίντεο. Χρωστάμε ένα ποιος είναι ο Wolverine, θα το κάνουμε, αλήθεια. Ναι, χρωστάμε ένα ποιος είναι ο Wolverine. Απλά τώρα έσκασαν όλα αυτά. Είναι διακοπές τώρα Αύγουστος. Εντάξει. Πείτε μας πώς φάνηκε τον Deadpool and Wolverine. Θα σώσει το MCU, δεν θα το σώσει? Περάσετε καλά. Είναι Marvel Jesus. Ναι, είναι Marvel Jesus. Αυτά, εγώ ήμουν ο Κωνσταντίνος. Και εγώ ήμουν η Ελίνα. Και μέχρι την επόμενη φορά.